μπορούν να φέρει μαθητές και γονείς πιο κοντά σε νέους τρόπους εκμάθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Και υπάρχει μια ιδιαίτερη προσέγγιση που έχει σχέση με τις φυσικές κατασκευές. Δηλαδή, εκεί που έχουμε μάθει όλοι να μαθαίνουμε με τη χρήση των νέων των υπολογιστών, ταμπλέτα, κινητό, υπολογιστής, εδώ προσπαθούμε να μεταφέρουμε την ευφυΐα του υπολογιστή στο περιβάλλον. Άρα, θα δείτε ότι για να μάθει ένα παιδί αγγλικά, μπορεί να πάρει και να φυτέψει σκόρδο, κρεμμύδι κλπ. Το πλαίσιο του υπολογιστικού να καταλαβαίνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και να αλληλεπιδρά με τον μαθητή για να τον βοηθήσει και να φυτέψει και να μάθει δηλαδή πράγματα για την κυμπουρική, αλλά και ταυτόχρονα να μάθει τις κατάλληλες λέξεις. Οπότε ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τέτοιες φυσικές διαπαφές, που είναι το μέλλον της εκπαίδευσης, να τις φέρουμε εδώ, να τις δοκιμάσουμε, να κάνουμε την έρευνά μας και να προτείνουμε τέτοια πλαίσια διαφορετικά για τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές και θα μαθαίνουν στο μέλλον. Στην δράση αυτή ποιοι συμμετείχαν? Η δράση συμμετέχουν και μας υποστηρίζει η κοσμητεία του τμήματος εδώ πέρα, η κοσμητεία της σχολής, είναι το τμήμα, το παιδαγωγικό τμήμα και είναι κυρίως φοιτητές μεταπτυχιακοί του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. Είναι όλα δικά τους δημιουργήματα στα πλαίσια ενός μαθήματος και μόνο. Και νομίζω θα δείτε και θα διαπιστώσετε και οι ίδιοι ότι έχουν κάνει κάποια μικρά θαύματα. Διαπιστώσετε ότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή? Τα σχολεία είναι πάντα θετικά και μάλιστα είναι ένα προτέρημα της Φλόρινας ότι οι Φλωρινιώτες, τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι μαθητές, όσο και οι γονείς, είναι πολύ θετικοί απέναντι σε όλα αυτά. Είναι πολύ πιο εύκολο να μπούμε σε ένα σχολείο για μια καινοτόμα διδακτική παρέμβαση εδώ στη Φλόρινα από οπουδήποτε αλλού. Είναι πολύ θετική, τα παιδιά ενθουσιάζονται και πάντα το τελευταίο τους ερώτημα είναι πότε θα ξανάρθουν. Υπάρχει δηλαδή σχέδιο ώστε να περάσουν όλα αυτά στα σχολεία, να δοκιμαστεί δηλαδή όλο αυτό που χρειάζεται σήμερα? Ήδη γίνεται στα πλαίσια διπλωματικών εργασιών, μπαίνουν μέσα στα σχολεία αυτά εδώ και θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη έκθεση με τη συγκεκριμένη μορφή τεχνολογίας είναι μοναδική στην Ελλάδα. Και οι Φλωρινιώτες μαθητές είναι τυχεροί που έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές εδώ, σε όλες αυτές τις μορφές αλληλεπίδρασης. Και είναι σημαντικό που υπάρχει πρόσβαση και από τους πολίτες, τους απλούς πολίτες της Φλόρινας. Μπορούν να έρθουν να δουν την έκθεση. Ακριβώς. Πέρσι μας ζήτησαν πολλοί γονείς να μπορούν να το επισκεφτούν και αυτοί μαζί με τα παιδιά τους, γιατί εμείς το πρωί παίρνουμε συγκεκριμένες τάξεις, μόνο Τετάρτη και Έκτη Δημοτικού. Όλα τα εκθέματα στοχεύουν σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα σε αυτές τις τάξεις. Τώρα μπορεί να έρθει και οποιοδήποτε άλλο γονιό μου, οποιοδήποτε παιδί σε οποιαδήποτε ηλικία να παίξει και να δει πώς θα είναι η μάθηση στο μέλλον. Θα περιμένουμε και κάποια περαιτέρω βήματα? Γίνεται ουσιαστικά μια αρχή σήμερα με την έκθεση αυτή, παρουσιάζεται κάποια έργα. Να περιμένουμε και κάτι περισσότερο από εδώ και πέρα, στο κομμάτι θα αυτό? Θα περιμένετε, αυτή η έκθεση συμβαίνει για τρίτη χρονιά, απλά είναι η πρώτη χρονιά που την κάνουμε δημόσια, έτσι ώστε να μπορούν να την επισκεφτούν οι πολίτες Φλόρινας. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να την διευρύνουμε σε επίπεδο κοινού. Δηλαδή, μέχρι τώρα παρουσιάζουμε δικές μας εργασίες. Ήδη πολλοί συνάδελφοι από άλλα πανεπιστήμια μου ζητούν να έρθουν και αυτοί σε αυτή την έκθεση. Οπότε η έκθεση θα γίνει πολύ σύντομα πανελλήνια και ελπίζουμε θα έχει ακόμα περισσότερο τράξιο, περισσότερη ελκυστικότητα σε όλους τους νόμους της χώρας. Θα συνεχιστούν δηλαδή οι εκθέσεις, έτσι? Κάνετε κάθε χρόνο αποτύπωμα? Κάνουμε κάθε χρόνο και φυσικά στοχεύουμε να τις επαναλάβουμε στο μέλλον. Και στην μακέτα θα σας παρουσιάσουμε πώς μπορούμε να μάθουμε με έναν πιο διασκεδαστικό τρόπο αγγλικά. Η ιστορία γύρω από την μακέτα είναι ότι έχουμε ένα στοιχειωμένο σπίτι και τα παιδιά καλούνται να λύσουν τον γρίφο μέσα από απλές εντολές που εμφανίζονται εδώ στη μακέτα και να εκτελέσουν την εντολή που βλέπουν, βλέποντας φυσικά και τις άγνωστες λέξεις. Εάν το τρέξω τώρα εγώ θα φανούν οι εντολές. Όπως ακούτε κιόλας, ακούγεται η συνέχεια του προγράμματος. Εδώ ακούγονται τα πρώτα αγγλικά και θα βγει η πρώτη εντολή. Εάν το παιδί τώρα δεν γνωρίζει κάποια άγνωστη λέξη, μπορεί να πατήσει εδώ. Θα βγει η λέξη «καθαρίζω», κατά αυτόν τον τρόπο θα πατήσει και στα υπόλοιπα. Οπότε θα μαζέψει ό,τι φύλλα μπορεί να βρει και θα πατήσει στον κάδο ανακύκλωση. Βρείτε όλα τα γράμματα. Και έτσι συνεχίζει το παιχνίδι. Σκοπός είναι να μάθει απλές εργασίες του κήπου, όπως είναι το κλάδεμα, το πότισμα, το φύτεμα του σπόρου, με τα εργαλεία,
και κάποια χαρακτηριστικά τόσο της σκητοφτικής όσο και των ίδιων των φυτών. Ακούγεται δηλαδή μέσω της αφήγησης χαρακτηριστικά για τη μαργαρίτα, χαρακτηριστικά για το πανσέ, για το γαρίφαλο. Οπότε τώρα υποδείχεται περνάει το δάχτυλό του πάνω από το ποτάμι και μόλις το περάσει θα σταματήσει. Θέλω να μαθαίνω στο μοτήσιο, μου λες είπα ότι θα σταματήσει το πλάνο. Σου λυπηρίχνω το νερό, στο αφήνω να τρέχει όσο θες. Αλλά αν βάλετε και το δάχτυλό σου εδώ πέρα στο κίτρινο. Το κίτρινο τώρα θα συστάνει. Εδώ πέρα είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι σαν τις αντιστάσεις που παρέχουν στις ηλεκτρικές κουβέρτες και περνώντας το δάχτυλο ζεσταίνεσαι. Αν το κουμπίσεις θα σου... Ή όταν πας στους κρόκους κοζάνεις, βγαίνει ο πινέλο και σου βάφει το δάχτυλο κόκκινο. Να το. Το κίτρινο βασικά εδώ, γιατί και σαν χρώμα δεύτερο στην άουσα εδώ, άλλο πινελάκι στο βάφει κόκκινο. Γιατί πέρασε μέσα από τα μπέλια της νάουσας και τα κρασιά και βάφτηκε γιατί πέρασε εδώ μέσα. Εδώ πέρασε από τους κρόκους και αντίστοιχα σε βάψε κίτρινο, γιατί πήγε μέσα στους κρόκους και σε βάψανε. Και έχει μια σειρά. Αυτό έχει ζεσταθεί άμα βάζει το δάχτυλο σιγά σιγά, αρχίζει και παίρνει θερμοκρασία. Τι άλλο θέλω να σου πω, εδώ νομίζω δεν μπορεί να τη δει. Τι να σου δείξω, τώρα. Και, και εδώ έχουμε μια τρύπα. Εδώ είναι η τρύπα του Μιχάλη. Το πατά, πέφτει μέσα για να πέσει το δάχτυλο εδώ και ξανασηκώνεται. Αυτή η τρύπα του Μιχάλη είναι στο Πρωτοβέρνιο, ένα σπήλαιο που λέγεται Τρύπα του Μιχάλη και υπάρχει το τρίτο μεγαλύτερο της Μακεδονίας. Και λέει ο μύθος έπεσε μέσα να δοσκώσει με τα πρόβατα και βγήκε στη Βέρεια. Εγώ το βάλαμε σαν τρύπα όντως για να πέσει το δάχτυλο του παιδιού και να τον πετάξει, υποτίθεται. Από πέρσι ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τα ηθικά διλήμματα, κάτι που δεν υπάρχει στο σχολείο και δεν διδάσκεται. Φέτος, με όλα αυτά που γίνονται με τους πρόσφυγες, θελήσαμε να αγκαλιάσουμε τα ηθικά διλήμματα σχετικά με τους πρόσφυγες και να αγκαλιάσουμε τη διαφορετικότητα για να έρθουν τα παιδιά πιο κοντά το ένα με το άλλο με ανθρώπους, με παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων. Πραγματευόμαστε δύο ιστορίες που συμβαίνουν σε ένα μουσείο. Έχουμε δύο πίνακες ζωγραφικής και είναι δύο ιστορίες αληθινές. Προσφύγων. Ο ένας έχει έρθει εδώ πέρα με την οικογένειά του και στο άλλο είναι ένα παιδάκι το οποίο έχει ένα πρόβλημα με bullying. Ποια συναισθήματα τα οποία καλείται το παιδί να επιλέξει ώστε να μάθει ποια είναι τα ευχάριστα και ποια είναι τα δυσάρεστα, γιατί πολλές φορές δυσκολευόμαστε να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας. Και στο τέλος, καλείται το παιδί και να αισθανθεί, να συνδιαλλαγεί με τον διπλανό του, γιατί παίζεται μέσα με δύο παιδιά, και καλείται αν θέλει να δράσει, έτσι ώστε να λαμβάνει αργότερα πρωτοβουλίες και να μην παραβαίνει ένα άβολο πλάσμα αργότερα στην κοινωνία. Καλείται να κόψει αν θέλει το σηματόπλεγμα και να αφήσει τους πρόσφυγες να έρθουν στην πόλη. Αυτή ήταν το εγχείρημα. Εμείς ασχολούμαστε με την έννοια περίμετρο και βαδό. Είναι μια έννοια που στα παιδιά δημοτικού υπάρχουν αρκετές δυσκολίες ή δυσαναλογίες, να το πω ότι λίγο μπερδεύονται. Τους βάζουμε δραστηριότητες όπως με τα λάχανα, με τα λουλούδια και δίπλα με τα βίξη, με διάφορες μακέτες που τα βάζουν, να μετρήσουν την περίμετρο, να μετρήσουν το βαδό. Παρατηρούμε, υπάρχουν διαστάσεις που, για παράδειγμα, το ίδιο βαδό σε διαφορετικό σχήμα είναι ανάλογα, δηλαδή δεν είναι ίδιο πράγμα να περίμενε το βαδό, αλλάζει με το σχήμα. Το έχουμε κάνει βηματικό να μετράνε τα παιδάκια με τα σκοινιά, να υπολογίζουν ή να πατάνε τα τετραγωνάκια και να δουν αντίστοιχα τι γίνεται. Και παρατηρούμε ότι υπάρχουν αλλαγές, ότι άλλο η περίμετρο, άλλο η βαδό, διαφορετικές έννοιες. Η σύγχυση αυτή ξεκαθαρίζει με πολλά παραδείγματα και είναι μια ενδιαφέρουσα όμορφη κατασκευή που θα παρατηρούν τα παιδιά πατώντας, κάνοντας, να δούμε. Η ομάδα μας έχει σχεδιάσει το project της φωτοσύνθεσης. Στόχος μας είναι τα παιδιά να μάθουν τα τέσσερα στοιχεία που χρειάζονται για να φωτοσυνθέσει ένα φυτό. Έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας και στοχεύουμε στο να καταλάβουν ποια είναι η αξία της φωτοσύνθεσης γενικά και στον πλανήτη. Το κουδούνι χτυπάει. Άλλη μια σχολική μέρα έφτασε στο τέλος της. Άλλη μια μέρα που το προαύλιο γέμισε με παιδικές φωνές. Τρέχει, τρέχει ο Ορφέας. Άλλη μια μέρα δύσκολη στο σχολείο. Ακόμη μια μέρα που πρέπει να ξεφύγει χωρίς σταματημό. Κατάντησε το σχολείο ένας αγώνας μάχης, όπου υπάρχει ένας κερδισμένος και ένας χαμένος.
Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές ο χαμένος είναι ο Ορφέας. Και πώς να μην είναι δηλαδή. Αυτοί είναι πολλοί. Και αυτός είναι ένας. Αυτοί είναι δυνατοί. Και αυτός είναι φοβισμένος. Νομίζουν ότι είναι ανίκητοι. Νομίζουν ότι είναι ατρόμητοι. Κυνηγούν τον Ορφέα. Θέλουν να τον κοροϊδέψουν. Θέλουν να τον πιάσουν. Θέλουν να τον χτυπήσουν. Θέλουν να τον τρομοκρατήσουν. Να τον υποτιμήσουν. Και όλα αυτά γιατί υπάρχουν και οι άλλοι. Αυτοί που ενώ δεν χτυπούν, δεν βρίζουν, δεν κοροϊδεύουν, πάλι με τη συμπεριφορά τους πληγώνουν τον Ορφέα. Με ποιον τρόπο? Με το να κοιτάζουν απλά, να παρακολουθούν ή ακόμα και να το απολαμβάνουν. Αυτοί νομίζεις είναι λιγότερο υπεύθυνοι για τον φόβο που νιώθει ο φίλος μας? Τι λες εσύ, είναι? Τι να πω κι εγώ, ένα γέρικο δέντρο είμαι. Βλέπω τόσο πολλά κάθε μέρα σε αυτό το προάβλιο, όλα αυτά τα χρόνια. Παιδιά που έβλεπαν, παιδιά που άκουγαν, παιδιά που δεν μιλούσαν. Παρακολουθώ τα γεγονότα και ακούω το βουβό του κλάμα. Αλλά βλέπεις, δεν μπορώ να κάνω και πολλά. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εδώ και καιρό ο Ορφέας έχει σταματήσει να γελάει. Δεν έχει όρεξη για αστεία και για πειράγματα. Στο σπίτι μένει κλεισμένο στο δωμάτιό του. Δεν έχει όρεξη να διαβάσει και δεν τον νοιάζει καθόλου που βαθμεί το πάνω από το κακό στο χειρότερο. Δεν θέλει τίποτα. Όλοι στο σπίτι έχουν προσέξει την αλλαγή του. Μοιάζει τόσο διαφορετικός. Τόσο διαφορετικός. Είναι συνέχεια σκεπτικός και θυμώνει εύκολα. Η δασκάλα του βλέπει τη μεγάλη αλλαγή. Τον βλέπει αφηρημένο συνέχεια και σκέφτεται να μιλήσει στους γονείς του. Ο ίδιος δεν μιλάει σε κανέναν. Και να το σπάει ο φίλος. Στην πλαίσια της τεχνολογικής έκθεσης και του μαθήματος που αφορά τις νέες τεχνολογίες με τον κύριο Παλαιγεωργίου, οργανώσαμε το δικό μας κομμάτι, το δικό μας project. Εγώ, η Ιωάννα Χρυσοκοϊδού και η συνάδελφός μου, η Βασιλική Τσολοπούλου, είχαμε μια αρχική ιδέα ότι θα ήταν ενδιαφέρον για παιδάκια κυρίως τετάρτης δημοτικού και των μικρότερων εντάξει, να μάθουν για την μέλισσα, γιατί πιστεύουμε ότι σε μια βιομηχανοποιημένη εποχή τα περισσότερα παιδιά θεωρούν ότι τα περισσότερα προϊόντα είναι έτοιμα στο σούπερ μάρκετ και ότι μπορεί να τα προμηθευτούν από εκεί. Πάνω σε αυτή την παρανόηση χτίσαμε όλη την ιστορία και όλο το σενάριο, θέλοντας να τους δείξουμε τον κόπο που κάνουν οι μέλισσες προκειμένου να συλλέξουν την γύρη, το πώς η διεργασία, το πόσες μέλισσες νεκρώνονται για να έχουν εμείς κάποια προϊόντα φυσικά και τα οποία μας χαρίζουν την υγεία. Θέλησαμε να τους δείξουμε τη διεργασία του μελιού με μια διάδραση του τύπου και αφηγήματος και να δούνε τα παιδιά από κοντά και να αγγίξουν, να πατήσουν κουμπάκια, να ευχαριστηθούν το παιχνίδι. Και σιγά σιγά πηγαίνοντας από το κομμάτι της μέλισσας που συλλέγει την γύρη, φτάνουμε στην Κυψέλη που την βλέπουν, στον μελισσοκόπο, στα εξάγωνα που χτίζουν με αρκετά μεγάλο κόπο και αρκετά μεγάλη ξυπνάδα, γιατί κερδίζουν κόπο και χρόνο για να τα χτίσουν εφόσον ευνοεί το σχήμα. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό το πώς κερδίζουμε έτσι σε όλα αυτά. Χτίσανε τις κυψέλες τις δικές τους και μετά γνώρισαν τον λεγόμενο παππού, τον παππού Φώτη, ο οποίος τους βοηθάει να προχωρήσουν στην μελισσοκομεία, να μάθουν πώς αποσφραγίζουν τις κυψέλες, πώς μπαίνει σε ένα μηχάνημα με φυγοκέντρηση, βλέπουν δηλαδή διαδραστικά και άλλα πράγματα και τελικά να φτιάξουν και τα ίδια μέλη. Το κλείσιμο ήταν με το ότι είχαμε μέλι φυσικό και δοκίμασαν τα παιδιά. Μάλιστα μας είπαν ότι περιμένουν πώς θα δοκιμάσουν το μέλι και νομίζουμε ότι ήταν μια εμπειρία που έδωσε παιδαγωγικά πράγματα στα παιδιά. Το χάρηκαν, έμαθαν πράγματα που δεν ήξεραν και όπως σας είπα κάποιος θέλησε να γίνει και μελισσοκόμος. Έχουμε την Ελλάδα που μέσα έχει κάμερα που χτυπάει και βλέπει μέσα από την Ελλάδα την κάμερα πώς θέτει το φως. Μια κλίση προς τα μπροστά και μια κλίση προς τα πίσω.
Η εργασία μας έχει στόχο του κύκλου του νερού. Οι μαθησιακοί μας στόχοι είναι σχετικοί με τις παρανοήσεις που υπάρχουν πάνω στον κύκλο του νερού. Το πρόγραμμα που δουλεύουμε είναι το Scratch. Νομίζω ότι αρέσει στα παιδιά. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά ξεχωρίζουν τις παρανοήσεις που υπάρχουν σχετικά με τον κύκλο του νερού και μπορούν διαδραστικά και μέσω ζωντανά να μπορέσουν να κατανοήσουν πώς ακριβώς είναι ο κύκλος του νερού, να δουν την εξάτμιση, να δουν πώς το νερό πηγαίνει πάνω στο σύννεφο και πώς πέφτει, καθώς και όλη την πορεία και να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι το νερό στην όλη διαδικασία της ζωής του ανθρώπου. Είναι ένα σενάριο διδακτικό στην ουσία που έχει σχέση με τον κύκλο του νερού. Και το θετικό είναι ότι τα παιδιά δείχνουν ενδιαφέρον γιατί είναι ένα σενάριο ομιλητής πραγματικότητας. Δηλαδή το παιδί παίζει ψηφιακά, ακουμπάει πάνω στα αντικείμενα και αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον που προσελκύει το ενδιαφέρον τους. Ουσιαστικά μέσα από τη μακέτα μας προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά επειδή είναι λίγο δύσκολο για τα παιδιά να καταλάβουν το ιστορικό χρόνο, μπαίνουμε στη διαδικασία να κατατρέξουμε και στην γερμανική κατοχή και πιο πριν και στην εξωτερικό πόλεμο. Έτσι λοιπόν θα δείτε στη μακέτα μας ότι χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Γενικότερα να τονίσουμε ότι προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το διδακτικό κομμάτι, την ιστορική συνέστηση ουσιαστικά. Ωραία, την ιστορική συνέστηση, ναι, μέσω από το λογισμικό του Scratch και του Makey-Makey που είναι οι διαπαφές μας και να κινούνται σαν επιτραπέζιο τα παιδιά πάνω στη μακέτα μας. Όπως βλέπετε στη μακέτα συγκεκριμένα υπάρχει ένας σαλίκαρος. Γενικότερα χωρίζεται σε τρία χρονικά κομμάτια. Υπάρχει ένας σαλίκαρος, στον οποίο σαλίκαρο διαδραματίζεται ο Ιταλικός πόλεμος και η Γερμανική κατοχή. Ναι. Η πορεία των δύο αδερφών είναι κοινή στο σαλίκαρο μέχρι το 7ο κομμάτι. Πολεμάνε δηλαδή μέσα στην ίδια πλευρά. Όταν φτάνει ο φίλος όμως, αναγκαστικά χωρίζονται και ένας ακολουθεί τη διαδρομή του βουνού μέσα από τις διαπαφές υπάρχουν στα τα βουνά, ενώ ο άλλος ακολουθεί την πορεία που βρίσκεται μέσα στην πόλη. Ναι. Να τονιστεί ότι οι διαδρομές μέσα στην πόλη και στο βουνό γίνονται παράλληλα, οπότε τα παιδιά έρχονται αντιμέτωποι με αυτό που βιώνουν τότε οι κεντρικοί ήρωες της καταστάσεως και κυρίως προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα συναισθήματα. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε στη γέφυρα των συναισθημάτων όταν επιστρέφουν για να γυρίσουν στο σπίτι και στο οποίο τονίζεται ο αριθμός των συναισθημάτων. Ναι, ωραία. Και μέσα από ερωτήσεις που έχουν απαντήσει τα παιδιά παίρνουμε κάθε φορά κάποια συναισθήματα και είναι τα ίδια, δηλαδή τα ίδια θετικά και τα ίδια αρνητικά για τα αδέρφια, έτσι ώστε να δείξουμε ότι βιώνουν, αν και είναι, ας πούμε, κάποιες φορές αντίπαλα στρατόπεδα, ναι, ναι, βιώνουν ακριβώς τα ίδια συναισθήματα. Με αυτά τα συναισθήματα στο τέλος τα παιδιά φτιάχνουν την γέφυρα των συναισθημάτων, τοποθετώντας εδώ τα κουβλάκια και ουσιαστικά λειτουργεί συμβολικά η γέφυρα για να δείξουμε πώς επιστρέφουν πίσω στην ναι. Είναι συμβολικό. Εδώ υπάρχουν και διάφοροι πόλεμοι που δίνονται. Ας πούμε, αυτοί είναι κάποιοι στρατιώτες. Τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να πολεμήσουν. Να δυνάξουν οι γέφυρες. Ναι. Ουσιαστικά αυτοί είναι οι κεντρικοί ήρωες. Αυτοί αναλαμβάνουν την συνέχεια της ιστορίας κάθε φορά. Ναι. Απαντάτε σε ερωτήσεις. Ανακαλύπτουν τα σκυφές, τα υποφές που όπως υπάρχουν. Κρυφά στοιχεία. Ναι. Σκοπό να βρουν ο ένας αδερφός στο τέλος τον άλλον και να επιστρέψουν στη μάνα τους, στο σπίτι.